ωραία χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά. Γεια σας παιδιά, είμαι η κυρία Λένα και από εδώ είναι ο βοηθός μου ο Κέρμιτ Παύλα Ρούντολφ το ελαφάκι. Γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά παιδιά, πώς τα περνάτε στις διακοπές σας? Ελπίζω να τα περνάτε τέλεια. Κέρμιτ μου, ναι, πού θα στείλουμε σήμερα τα χαιρετίσματά μας? Σήμερα θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μας τη Λίσα, η οποία είναι από την Κορέα. Πόσο καταπληκτικό είναι αυτό Κέρμιτ μου, πάρα πολύ καταπληκτικό. Επίσης, ναι, θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μας τη Μαρία και τη φίλη μας την Όλγα. Γεια σας κορίτσια! Επίσης θέλω να πω τα χαιρετίσματά μου στη Δέσποινα, την Παναγιώτα, τον Στέφανο, την Εμέλεια και τον Στάθη, τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Βικτόρια, τον Αλέξανδρο και τον Απόλλωνα. Γεια σας παιδιά! Φιλάκια! Επίσης και στο Κωνσταντίνο και τη Γιάννα. Γεια σας παιδιά! Σας αγαπάμε πάρα πολύ! Όλους! Πολύ ωραία Κέρμιν μου! Επίσης θέλω να χαιρετήσουμε και τους καινούργιους εγγεγραμμένους μας. Γεια σας παιδιά! Και να σας θυμίσουμε ότι θα έχουμε αφήσει κάτω το link της ομάδας μας στο Facebook. Έχουμε μία ομάδα στην οποία μπορείτε να ανεβάζετε και τις ζωγραφιές σας. Να μας στέλνετε χαιρετίσματα, να μας λέτε και τα ονόματά σας για να σας στέλνουμε και εμείς χαιρετίσματα. Γιατί το YouTube σε λίγο καιρό δεν θα μας επιτρέπει πλέον να έχουμε μηνύματα. Ήδη δηλαδή, αν έχετε παρατηρήσει σε πολλά βίντεο, δεν επιτρέπονται τα μηνύματα επειδή το κανάλι είναι ειδικό για παιδιά. Και έτσι σκεφτήκαμε αυτόν τον τρόπο με το Κέρμιτ να κάνουμε μία ομάδα στο Facebook για να μπορείτε να μας στέλνετε τα χαιρετίσματά σας και να ανεβάζετε και τις ζωγραφιές σας, γιατί θα χαρούμε πολύ να τις δούμε. Ναι, παιδιά! Περιμένουμε λοιπόν τις ζωγραφιές σας. Τέλεια, Κέρμιτ, που πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, πάμε! Πάμε λοιπόν παιδιά μου να σχεδιάσουμε έναν χιονάνθρωπο, λίγο διαφορετικό, έχουμε ξανακάνει χιονάνθρωπο και μπορείτε αυτό να το κάνετε και σε καρτούλα, δηλαδή να κόψετε το χαρτάκι σας, να το διπλώσετε και να ζωγραφίσετε τη ζωγραφιά που θα σας δείξω εδώ στη καρτούλα απ' έξω και να το κάνετε και καρτούλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, θα σχεδιάσουμε έναν κύκλο που θα είναι το κεφάλι του χιονάνθρωπου. Ένα μεγαλύτερο κυκλάκι στο κάτω μέρος, όπως μπορούμε, δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς κυκλάκι. Ο χιονάνθρωπός μας θα κοιτάζει προς τα πάνω, γι' αυτό τη μητούλα του θα τη σχεδιάσουμε εδώ. Σβήνουμε τη γραμμούλα στη μέση, τα μαγουλάκια του είναι αυτά. Και εδώ πάνω στη μητούλα του στέκεται ένα πουλάκι, γι' αυτό ο χιονάνθρωπος κοιτάζει προς τα πάνω. Εδώ λοιπόν θα σχεδιάσουμε το κασκόλ, κάνουμε και τα χεράκια του. Σχεδιάσουμε ένα δωράκι εδώ, θα πούμε ότι ο χιονάνθρωπός μας κρατάει δωράκι. Θα σας δείξω λοιπόν παιδιά ένα κόλπο τώρα, πώς μπορούμε να κάνουμε εύκολα ένα χιονισμένο τοπίο, δηλαδή να φαίνεται το άσπρο χιόνι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ένα λευκό λαδοπαστέλι κυρομπογιά. Θα σχεδιάσουμε λοιπόν με το λευκό λαδοπαστέλι πάνω στο χαρτάκι μας. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται γιατί είναι λευκό και το χαρτί. Θα κάνουμε χιόνι, θα ζωγραφίσουμε χιόνι. Και θα σας δείξω μετά γιατί το κάνουμε αυτό, θα καταλάβετε. Τώρα απλά ζωγραφίζουμε παντού στην εικονίτσα μας, χιόνι. Μετά θα φανεί καλύτερα, θα δείτε πώς. Απλά αυτά το κάνουμε για να μας διευκολύνει, να μπορούμε να έχουμε το λευκό χιόνι πολύ εύκολα στην εικόνα μας. Κάνουμε λοιπόν αυτό με το λαδοπαστέλ. Επίσης μπορούμε να γράψουμε καλή χρονιά, μιας και έρχεται η πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά. Ωραία, αυτό το γράφουμε με το λαδοπαστέλ μας. Τώρα θα ζωγραφίζω τη ζωγραφιά μου, θα την περάσω με μαύρο μαρκαδόρο γύρω-γύρω. Και πάμε τώρα παιδιά να ζωγραφίσουμε τη ζωγραφιά μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω νερομπογιές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαρκαδόρους για τα δωράκια και το κασκόλ. Αλλά το γύρω γύρω θα το κάνουμε με νερομπογιά τον ουρανό και θα σας δείξω πώς για να δούμε πώς θα φανεί και το χιόνι μετά. Ωραία, πάμε πρώτα να ζωγραφίσουμε το κασκόλ.
Όταν παιδιά ξεπλένουμε το πινέλο, πάντα το σκουπίζουμε πρώτα σε χαρτάκι και μετά βουτάμε λίγο στο νεράκι και παίρνουμε το επόμενο χρώμα. Γιατί αν το βουτήξουμε πολύ στο νερό, θα αρχίσει να τρέχει το πινέλο και θα λερώσουμε τη ζωγραφιά μας. Οπότε το σκουπίζουμε και το βουτάμε λίγο με τη μυτούλα μας στο νεράκι και παίρνουμε το επόμενο χρώμα. Αυτό τα ζωγραφίζουμε με τις νερομπογιές μας. Έχω αναλυτικά, σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμα και τα μαθήματά μου ζωγραφικής, που θα είναι σε βάθος, παιδιά. Θα εξηγώ τα πάντα για το χρώμα. Θα είναι ένα πακέτο με πολλά βίντεο τα οποία θα εξηγούν πώς ζωγραφίζουμε με νερομπογιές, με τους μαρκαδόρους μας, τα πάντα για το χρώμα, πόσο χρώμα θα βάλουμε, πώς φτιάχνουμε τα χρώματα, τι είναι ο χρωματικός κύκλος, τα πάντα για τα χρώματα. Θα είναι έτοιμα σε λίγο καιρό και θα μπορείτε να τα βρείτε. Αυτά είναι βέβαια πράγματα που δεν μπορώ να τα εξηγήσω σε βάθος στα βίντεό μου εδώ στο YouTube, γιατί δεν μου φτάνει ο χρόνος και είναι πάρα πολλά πράγματα. Όποιος όμως θέλει θα μπορεί να τα βρει σε ένα πακέτο μαθημάτων που θα έχω έτοιμο σε λίγο καιρό. Εκεί λοιπόν σας δείχνω πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα, τις νερομπογιές και γιατί μερικές φορές τις κάνουμε πιο αραιές τις νερομπογιές. Τα μαγουλάκια τώρα που θέλουμε να τα κάνουμε ροζ, θα πάρουμε λίγο ροζ και θα είναι νερουλό για να φαίνεται πιο ανοιχτόχρωμα. Νερουλό και λίγο σε κάποια σημεία λίγο πιο, να έχει λίγο περισσότερο χρώμα. Ωραία! Στο χιονάνθρωπο θέλω να βάλω και λίγο γαλάζιο. Το γαλάζιο δημιουργείται με λευκό και μπλε. Επίσης στα μαθήματα αυτά εξηγώ πώς φτιάχνουμε όλα τα χρώματα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε με τα τρία βασικά χρώματα όλα τα υπόλοιπα. Τι είναι τα βασικά χρώματα κτλ. Κτλ. Όλα τα εξηγούμε σε βάθος. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμα τα μαθήματα αυτά. Ωραία, περνάμε λοιπόν ένα γαλάζιο στην άκρη μόνο. Εδώ στο χεράκι. Μπορούμε και στο χιόνι. Σε κάποια σημεία. Έτσι δημιουργούμε τη σκιά στο χιόνι. Η σκιά στο χιόνι συνήθως είναι γαλάζια, φαίνεται γαλάζια. Και λίγο εδώ στο πρόσωπό του. Εδώ λοιπόν είναι το πιο φωτεινό σημείο το λευκό και εδώ είναι η σκιά του, η οποία είναι γαλάζια. Και μπορούμε με πιο αραιό χρώμα να κάνουμε ένα δεύτερο τόνο του γαλάζιου, λέγεται αυτό. Δηλαδή αυτό είναι πιο σκούρο και αυτό είναι πιο ανοιχτό γιατί είναι πιο αραιό. Έχει δηλαδή περισσότερο φως μέσα του, λέμε στη ζωγραφική. Ωραία. Τώρα, γιατί κάναμε αυτό πίσω, παιδιά. Τώρα θα γεμίσουμε όλο τον ουρανό. Θα τον κάνουμε, ας πούμε, γαλάζιο, γιατί είναι χειμώνας ή μπλε. Κοιτάξτε τι ωραίο που θα γίνει. Τι ωραίο που θα φανεί το χιόνι. Θέλουμε να πάρουμε λευκό. Σκουπίζουμε το πινέλο μας για να μην λερώσουμε το λευκό. Εντάξει, δεν το σκούπισα καλά. Θα το καθαρίσω όμως μετά. Και δημιουργούμε ένα ωραίο γαλάζιο εδώ στα τετραγωνάκια. Και πάμε τώρα, παιδιά, και κοιτάξτε τι ωραίο που θα φαίνεται ο ουρανός μας εκεί που έχουμε περάσει τη λευκή κυρομπογιά. Εμείς βάλαμε λαδοπαστέλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κυρομπογιές. Βλέπετε τι ωραία που ξεχωρίζουν, μπορούμε και να το σκουπίσουμε. Με ένα χαρτάκι σκουπίζουμε πάνω το λαδοπαστέλ, να φανεί πιο λευκό. Και έτσι, παιδιά, νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει πολύ εύκολα τον ουρανό μας χιονισμένο. Γιατί αν κάνουμε κυκλάκια και τα αφήσουμε λευκά και προσπαθούμε να τα ζωγραφίσουμε γύρω-γύρω το καθένα με το χρώμα μας, θα μας πάρει πιο πολύ ώρα. Ενώ με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο διασκεδαστικά, νομίζω. Εδώ που λερώσαμε λίγο το χρώμα, μπορούμε να βάλουμε λίγο νεράκι και με τη χαρτοπετσέτα μας να το απορροφήσει. Έτσι καθαρίζουμε τις νερομπογιές μας. Αν έχουμε δηλαδή αναμίξει τις νερομπογιές μας και δεν έχουν το κανονικό τους χρώμα και θέλουμε να τις καθαρίσουμε, βάζουμε λίγο νεράκι και με ένα χαρτάκι πατάμε πάνω και καθαρίζει η νερομπογιά μας. Επίσης εδώ θα ξεπλύνουμε μετά, αφού ζωγραφίσαμε και τελειώσαμε τη ζωγραφιά μας. Θα βάλουμε λίγο νεράκι πάλι, μπορούμε να το κάνουμε και στο νυπτήρα αυτό. Και με ένα χαρτάκι θα καθαρίσουμε πολύ εύκολα και το καπάκι μας, να το έχουμε έτοιμο για την επόμενη χρήση μας με τις νερομπογιές. Για να φωνάξουμε και το Κέρμιτ, να δούμε τι θα μας πει, του αρέσει αυτή η ζωγραφιά. Κέρμιτ, ναι. Πώς σου φαίνεται, Κέρμιτ, τη ζωγραφιά μας και η τεχνική που δείξαμε σήμερα με το λαδοπαστέλ? Μου αρέσει πάρα πολύ. Χαίρομαι, Κέρμιτ, που σου αρέσει πολύ. Ναι, μου αρέσει πολύ και θα την κάνω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά μου, αν σας άρεσε το βίντεό μας, κάντε like. Επίσης, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Θα σας δούμε στο επόμενο βίντεο. Χρόνια πολλά και να περάτε όμορφα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Φιλάκια.